Στην Καλαμάτα βρέθηκαν ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος και ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης για τα εγγένεια του Γραφείου Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών στην πόλη. Πρόκειται για το 18ο γραφείο που λειτουργεί στην επικράτεια και που στόχο έχει να ενημερώσει τους δανειολήπτες ως προς τα δικαιώματά τους σε σχέση με τις οφειλές τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα είναι ένας χρόνος πραγματικής και μεγάλης ανάπτυξης, γύρω πιστεύουμε στα 3%, που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης ώστε να μειωθεί περισσότερο η ανεργία από το 27% που ήταν από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρας, από αυτή την κυβέρνηση, που είναι τώρα στα 20,7%, και πιστεύουμε ότι το 2018 θα μας βάλει πολύ πιο κάτω από τα 20% και τέλος την ημερομηνία της λήξης της θητείας της κυβέρνησης το 2019 θα είναι γύρω στα 15-16%. Οι υπάλληλοι του κέντρου θα μεσολαβούν μετά από αίτηση του δανειολήπτη και θα συνδιαλέγονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την επίτευξη κάποιου διακανονισμού. Για μας είναι αναγκαίο η στροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη που έχει επιβεβαιωθεί, έχει γυρίσει σελίδα η οικονομία, να συνδυαστεί με την ανόρθωση της κοινωνίας. Δεν θέλουμε να ευημερούν οι αριθμοί, θέλουμε να ευημερούν οι άνθρωποι. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, τα μέτρα τα οποία πήραμε για προστασία της πρώτης κατοικίας, για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, συνδυάζονται με τις προσπάθειες να στηθεί και το τραπεζικό σύστημα στα πόδια του, ώστε να μπορεί να ενισχύει με ρευστότητα τις επιχειρήσεις, να πάψουν να είναι οι τράπεζές μας ζόμπι που απλώς απορροφούν χρήματα και δεν τα αποδίδουν. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας, όπου ο πρόεδρος του Επιμελητήριου αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής εξέφρασαν τα αιτήματά τους στους υπουργούς και συνομίλησαν μαζί τους για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Η σημερινή ενημερωτική μερίδα έχει ως θέμα την αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική κρίση. Αυτό του εγκλωβισμού χιλιάδων επιχειρήσεων σε δανειακές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μείζον πρόβλημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι περισσότερες δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που πρέπει να ανταποκριθούν. Οι οφειλές σωρεύονται, η ρευστότητα πέφτει, οι τράπεζες δεν παρέχουν νέες χρηματοδοτήσεις και όλο και οι περισσότερες επιχειρήσεις σιγά σιγά οδεύουν σε λουκέτο. Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία καλύπτει όσους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν ύψος οφειλών προς το δημόσιο μέχρι και τις 50.000 ευρώ, πετυχαίνοντας περικοπή των προσαυξήσεων και μέχρι 120 δόσεις για την εξόφληση της οφειλής.